Ξεκίνησε στα σολάριο με την ηλιοθεραπεία. Βάζω εγώ μια μαυριστική κρέμα και είμαι κάθε απόγευμα μια χαρά. Όχι ακόμα ηλιοθεραπείες, εντάξει. Λοιπόν, έρχεται το καλοκαίρι, αλλάζει τηλεοπτική σεζόν. Είδαμε το Just, ξεκίνησε. Να μας πεις πώς σου φάνηκε. Ξέρεις τι, τα είπαμε και από την εκπομπή. Μου άρεσε πάρα πολύ η Ζέτα. Πάρα πολύ όμως. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι υποδειγματική παρουσιάστρια σε τέτοια shows. Είναι πολύ. Ήταν πολύ διαφορετική από αυτό που την είχαμε συνηθίσει. Πάρα πολύ άνετη, πολύ αναλογική. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που είδα. Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι από τα θέματα παραγωγής που λέγαμε και τα λοιπά και φώτα και αυτά. Ούτε αρμόδια να τα κρίνω που έχουμε βγει όλοι και κρίνουμε και λέμε την άποψή μας. Μια πολύ ωραία κριτική επιτροπή και φάτο. Η Ρούλα Κορομιλά, πώς σου φάνηκε? Για εγώ την αγαπώ τη Ρούλα Κορομιλά. Έχω συνεργαστεί μαζί τη, τη σέβομαι πάρα πολύ. Και γενικότερα την είχα και στα χρόνια που δουλεύαμε και στο Δέστρο. Οπότε μόνο. Βεβαίω, ουσιαστικά. Ομάδα του Δέστρο και μόνο τα καλύτερα μπορώ να πω για τη Ρούλα. Δεν θα ακούσετε κάτι αρνητικό. Και τη Σιμώτη. Μου άρεσε το τη Σιμώτη. Γιατί μου αρέσει όταν κλείνει πάνω, καταλαβέ. Μου αρέσει τη πήγαινε. Και με το... Τα είπαμε αυτά, τα είπαμε και στα κοιμά. Μου άρεσε. Θεωρείς ότι ήταν περισσότερο παρουσιάστρια από την παρουσιάστρια? Δεν έχω μπει σε αυτή τη λογική, παιδιά. Η Ρούλα Κορομιλά είναι η Ρούλα Κορομιλά και από σεβασμό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όχι, η Ρούλα Κορομιλά στην κριτική επιτροπή, η Ζέτα Μακρυπούλια το παρουσιάζει. Απλά τα πράγματα. Ακούγεται και για το Familiar ότι ο Ζαχαράτος, ένας κριτής, παίρνει λίγο ρόλο παρουσιαστή. Πλάκα, τι είναι αυτά τώρα? Αφού το είπαμε, το είπε ο Νίκος νομίζω για πλάκα και έξι. Που σηκώθηκε ο Ζαχαράτος και λέει, έλα τόση παρουσιάστρια. Είναι για... Το είπε χιουμοριστικά, η Μαρία είναι η συμπαρουσιάστρια, αλλά σε αυτά τα shows, ούτως ή άλλως, η επιτροπή και ο παρουσιαστής γίνονται ένα με σκοπό να βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα ο καθένας έχει το ρόλο του και όλα μια χαρά. Πάμε όλοι όμως θα είναι.